Γιατί ένα βιβλίο για τη δωρεά οργάνων? Γιατί δεν υπάρχουν βιβλία για τη δωρεά οργάνων να αναφέρονται στα παιδιά και γιατί χρειαζόμαστε εκπαίδευση ως κοινωνία σε αυτό το θέμα. Ένα αλλιώτικο βιβλίο. Ένα παραμύθι γραμμένο για μικρούς που συγκινεί και διδάσκει και τους μεγάλους. Η δωρεά είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας που το δίνουμε στον άλλο. Δεν είναι μόνο το όργανο. Είναι κάτι ανώτερο. Και αν θέλουμε να έχουμε μια ανώτερη κοινωνία, θα πρέπει να εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικώς τα παιδιά μας. Αυτό είναι το βιβλίο, μια αλλιώτικη καρδιά, της Ελένης Καλιατάκη που παρουσιάστηκε στο κοινό. Το βιβλίο μου έρχεται να δέσει με ένα άλλο πρόγραμμα, τους Οργανούλιδες, που σε συνεργασία του ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων με το Ονάσιο Καρδιοχειρουργικό προσπαθούν σε μια εθνική πρωτοβουλία να εκπαιδεύσουν ολόκληρη την σχολική κοινότητα και είναι καινούριο πρόγραμμα αυτό, τώρα λειτουργεί στα σχολεία. Οπότε εντελώς συγκυριακά πέφτει και το βιβλίο μου. Το βιβλίο αναμετράται στις σελίδες του με ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, εκείνο της δωρεάς οργάνων. Η αφορμή δόθηκε από ένα περιστατικό που έγινε το 2016 εδώ στο σχολείο μας. Ένας μαθητής έφυγε από τη ζωή, έτυχε να είναι συμμαθητής του γιου μου εκείνη την περίοδο και αυτό μας άγγιξε όλους, αλλά πιο πολύ σίγουρα την οικογένειά του, γιατί είχε αρνητική τροπή το περιστατικό το δικό του. Οπότε η ευαισθησία αυτή, η περίοδος εκείνη με την υποστήριξη των δασκάλων και των συμμαθητών με άγγιξε και το πέρασα εκείνη την περίοδο σε βιβλίο, άσχετα ότι αργότερα έκανα την προσπάθεια για να εκδοθεί. Μέσα από την ιστορία του μικρού Γιώργου που ένιωθε πάντα κουρασμένος και αδικημένος, μέχρι τη μέρα που οι γονείς του του αποκαλύπτουν τα χαρμόσυνα νέα για τη δωρεά μιας νέας καρδιάς που θα λειτουργεί πια στον οργανισμό του. Μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν την αξία της ίδιας της ζωής. Η χώρα μας είναι τελευταία στις μεταμοσχεύσεις. Πιστεύετε ότι με τέτοιο είδους πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε ενδεχόμενα να το αλλάξουμε? Νομίζω ότι ήδη αρχίζει να αλλάζει το πράγμα. Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως με τον οργανισμό, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, έχει αρχίσει να γίνεται μια διαδικασία, έχει αρχίσει να κινείται όλο αυτό και είναι θετικό γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση στο συγκεκριμένο θέμα. Η σχολική κοινότητα, οι μαθητές, οι γονείς, οι δάσκαλοι, όλοι πρέπει να ενημερωθούμε.